όταν θα έρθεις στα πόδια του Κυρίου και όταν αφήσεις τον Κύριο πραγματικά να ενεργήσει μέσα στη ζωή σου και να σε αναγεννήσει, τότε θα δεις ότι έχουν αλλάξει τα πάντα μέσα σου, ότι η καρδία νέα εδόθηκε σε σένα, ότι πράγματα τα οποία δεν μπορούσες να τα κάνεις τώρα είναι πάρα πολύ προσιτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος θέλει να σε αναγεννήσει απόψε. Θέλει να σε κάνει νέο κτίσμα. Θέλει να σε ανορθώσει απόψε. Δεν θέλει απλά να κοιτάξει αυτόν και να φύγει, αλλά θέλει να σε ανορθώσει απόψε. Τις Θεός όμοιός σου, Κύριε. Σε τι? Στο να παραβλέπεις παράβαση, να συγχωρείς ανομία. Επήρα τις παραβάσεις σας και τις αμαρτίες σας και τις πέταξα στα βάθη των θαλασσών. Δεν τις θυμάμαι πια. Αν δεν έχεις πάρει αυτό που ζητάς από τον Θεό, μην απελπίζεσαι. Ο Θεός σου έδωσε το πρώτο, τη σωτηρία σου. Το πρώτο πράγμα είναι η σωτηρία. Αγαπητοί αδελφοί, δεν μας μένει τίποτα άλλο παρά να μείνουμε κοντά στον Κύριο, κοντά στο Ευαγγέλιο, κοντά στην αγάπη του Χριστού.